Του άρθρου 47 παράγραφος 2 έχει προβλήματα. Και έχει προβλήματα διότι μπήκε μία τελευταία παράγραφος μετά του 47.2 που αποκλείει την εμπλοκή της ενεργοποίησης του άρθρου αυτού εάν οι χώρες είναι σε άλλο οργανισμό, δηλαδή είναι ατοικές. Διότι κάλλιστα αυτό το άρθρο θα έπρεπε να κινητοποιηθεί στην περίοδο των ημείων. Η Ελλάδα δέχεται συνεχείς παραβιάσεις στον εθνικό της ενάργειο χώρο και στα ελληνικά της ύδατα. Και θα ήταν λογικό να αναρωτηθούν οι πολίτες γιατί δεν ενεργοποιεί αυτό το άρθρο ζητώντας από τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό δεν γίνεται διότι προβλέψανε στο 47 παράγραφος 2 να υπάρχει ο αποκλεισμός μεταξύ χωρών που αποτελούν μέλη του ΝΑΤΟ. Πώς είναι αυτό το άρθρο 5. Και στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ η ενεργοποίησή του για στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι μία απόφαση πολιτική. Όμως, οποιασδήποτε επιχειρήσεις γίνονται σε τρίτο κράτος απαιτούν απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Εθνών. Και νομίζω ότι η περίπτωση αυτή είναι ιδανική για την υπόθεση του ISIS. Διότι εδώ έχουμε από την ίδια πλευρά τους δύο αντιπάλους του ψυχρού πολέμου. Και ενώ στο βόρειο τομέα του ΝΑΤΟ βλέπουμε μία προσπάθεια να ενταθεί η διαφοροποίηση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, στο νότιο τομέα του ΝΑΤΟ η Ρωσία βρίσκεται από την πλευρά του ΝΑΤΟ, όπως και άλλες χώρες εκτός συμμαχίας, που αποτελούν μία σχεδόν ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά του Ισλαμικού κράτους του ΝΤΑΕΣ, το οποίο το θεωρώ και πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της πορείας των πραγμάτων. Και το λέω αυτό διότι αυτό αποτελεί και τη λύση για το μεταναστευτικό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η λύση για το μεταναστευτικό θα υπάρξει όταν μπορέσουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να γυρίσουν σε αιστείες τους. Που αυτό σημαίνει αποκατάσταση της νομιμότητας στις περιοχές που ίσως δρά αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι το θέμα της χρηματοδότησης του ίσως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από πού χρηματοδοτείται το ίσως? Πρώτα απ' όλα χρηματοδοτείται από την παράνομη διακίνηση λαθρέου πετρελαίου. Τεράστιες ποσότητες στην περιοχή του Κουρδιστάν. Δεύτερον, από την διακίνηση ναρκωτικών. Όλα τα ναρκωτικά από το Αφγανιστάν που έρχονται προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ περνάνε από τις περιοχές που ελέγχει το Ισλαμικό κράτος του ΝΤΑΕΣ. Τρίτον, τη διακίνηση ανθρώπων. Μην είχε καμιά αμφιβολία ότι οι ίδιοι οι οποίοι ασκούν βία σε περιοχές δημιουργώντας κλίμα και κύμα προσφύγων εκμεταλλεύονται τα χρήματα με τα οποία οι διακινούμενοι πρόσφυγες προσπαθούν ξεπαστρεύοντας το βιό τους να πάρουν μαζί για να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι να φτάσουν στα σύνορα με την Ελλάδα έχουν καταναλώσει περίπου το 50% των χρημάτων από αυτά που ξεκινούν. Είχατε κάνει μια δήλωση στην πρώτη σας ιδέα του Υπουργού Άμυνας, η οποία παρεξηγήθηκε, προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις και επιθέσεις εναντίον σας. Και αναφέρομαι στη δήλωση που είχα κάνει στους Times ότι αν η Ελλάδα καταρρεύσει, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πόσοι και ποιοι κυρίως θα φτάσουν στην Βόρεια Ευρώπη. Μετά όχι απλώς παρεξηγήθηκε, αλλά κάποιοι προσπάθησαν να πούν ότι απειλούσαμε ότι θα στείλουμε. Να έχει παρουσιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Ότι λειτουργούσε εκβιαστικά, ας πούμε, στην Δύση. Αυτό ποιοι το κάνανε? Το κάνανε κάποιοι κύκλοι στη Δύση, οι οποίοι πάντα ήταν με ιδιαίτερα αρνητική απέναντί μας. Αλλά δυστυχώς και ορισμένοι γνωστοί ηλίθιοι εντός χώρας, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι με τέτοιου είδους παραποιήσεις μικροπολιτικές δημιουργούν πρόβλημα στη χώρα. Εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή μόνο αρχηγός των ανεξάρτητων Ελλήνων ή βουλευτής, είμαι υπουργός Εθνικής Άμυνας χώρας. Και αυτό που είπα δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Ότι δηλαδή αρκετοί περνούν από τη χώρα πραγματικοί πρόσφυγες
με όλες τις αναγνωρισμένες για τους πρόσφυγες ιδιότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΗΠΑ διαγνωσία του για τους πρόσφυγες, αλλά μεταξύ αυτών διεισδύουν και περνούν και ακραία στοιχεία τσιχαντιστές προς τη Δύση. Αυτό απεδείχθη και μάλιστα εδώ θέλω να πω ότι αυτό δυστυχώς έρχεται και σε αντίθεση και με διάφορες αρχές στην Ελλάδα, μη στρατιωτικές αρχές, ιδίως πληροφοριών, οι οποίες είχαν την στερεωμένη άποψη ή προσπαθούσαν να πείσουν ότι μέσα σε αυτούς που περνούν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ακραία στοιχεία. Μάλιστα έφτασε σημείο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να κάνει τέτοιου είδους έργο προς τον ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο καλύτερος οδηγός. Ναι, περνούν και ακραία στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες. Κάποιοι εξ αυτών λειτουργούν με νόμιμα διαβατήρια, είναι από εκείνους που λέγαμε ότι μέχρι χθες δεν είχαν δώσει δικαιώματα, και άλλοι πιθανώς και με πλαστά διαβατήρια. Γι' αυτό θεωρώ ότι πλέον ξεκινά η ανάγκη της δημιουργίας βάσης δεδομένων με βιομετρικά στοιχεία. Μόνο με την ύπαρξη βιομετρικών στοιχείων θα μπορέσουμε να δούμε αν πράγματι κάποια από τα ακραία αυτά στοιχεία ήταν κάτοικοι της Κεντρικής Ευρώπης πριν και ξαναπερνούν αφού εκπαιδευτούν στη Συρία και δημιουργούν τις δικές τους ομάδες εγκαθιστών. Ναι. Είτε να μπορούμε να ελέγχουμε την πορεία τους μετά από την επίσκεψή τους στη χώρα και την καταγραφή τους με βιομετρική ταυτότητα προς τη Δύση. Ανησυχείτε. Ένας ύποπτος δηλαδή που έχουμε τη βιομετρική του ταυτότητα μπορεί να αναγνωριστεί σε ένα αεροδρόμιο χωρίς να περάσει έλεγχο, σε ένα σταθμό τρένου, σε ένα λιμάνι, σε ένα σημείο του μετρό ή σε μια κεντρική πλατεία. Ανησυχείτε ότι θα έχουμε πρόβλημα βίας από τους τσιχαντιστές, γιατί διέγνωσα ότι έχετε μια διαφορετική άποψη από αυτή που εκφράζει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αναφερθήκατε σε κάποιο έγγραφο που έστειλε στο ΝΑΤΟ. Ζητήσαμε πριν το επεισόδιο να γίνει μια σύσκεψη και δυστυχώς κάποιοι από εκεί επέλεξαν αντί να έρθουν στη σύσκεψη και να πούν την άποψή τους να στείλουν έγγραφο στο ΝΑΤΟ που λένε ότι δεν υπάρχουν τζιχαντιστές που περνούν και δεν έχουν τέτοιου είδους στοιχεία. Στοιχεία υπάρχουν. Ξεκάθαρα πράγματα. Το λιμενικό σώμα το οποίο λειτουργεί καλά τις προηγούμενες ημέρες συνέλαβε στην ΚΟ δύο εξ αυτών και μάλιστα στα κινητά τους τηλέφωνα είχαν υλικό από φωτογραφίες με τη σημαία του ίσης, με Καλάζνικοφ και με θύματα. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα σταθερότητος και τον πυρήνα των χωρών σταθερότητος που δημιουργήσουν ένα τόξο σταθερότητος στην ευρύτερη περιοχή και να σταματήσουν την εισβολή ακραίων στοιχείων στη Δύση. Βλέπουμε σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πλέον όλο και συχνότερα στρατό στον δρόμο. Έχει ανοίξει λοιπόν ένα θέμα που και γιατί και πώς θα χρησιμοποιούνται οι ενόπλες δυνάμεις. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα της χρησιμοποίησης ενόπλων δυνάμεων για εσωτερική ασφάλεια πρέπει να ανοίξει ως θέμα συζήτηση και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το Σύνταγμά μας απαγορεύει τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων με την εξαίρεση της κηρύξεως της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπου τότε οι ένοπλες δυνάμεις έχουν συγκεκριμένο σκοπό και αποστολή. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Οι ένοπλες δυνάμεις όμως μπορούν να βοηθήσουν στο επίπεδο των πληροφοριών και γι' αυτόν τον λόγο προετοιμάζεται σχέδιο νόμου για τη δημιουργία υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών χωρίς να εμπλέκονται πολίτες που θα βοηθήσουν στην ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών. Στα πλαίσια κιόλας της δημιουργίας και στο ΝΑΤΟ μιας υπηρεσίας πληροφοριών του ΝΑΤΟ. Να πω σε άλλο θέμα. Ο κ. Τσίπρας έκανε το ταξίδι στην Άγκυρα παρότι υπήρξε μια φιλολογία και μια φημολογία ότι υπήρξαν εισηγήσεις, ότι ίσως δεν ήταν καλή στιγμή για να κάνει αυτό το ταξίδι. Από όσα ακούσατε και από όσα πιθανόν να έχετε κουβεντιάσει μαζί του, είστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα? Έγιναν κάποια φάουλ από τον κύριο Νταβούτογλου περί παραβιάσεων και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, ας πούμε, αναφέρω ένα παράδειγμα των δηλώσεων του? Είστε ευχαριστημένοι γενικά από τα αποτελέσματα?
Καταρχήν, είδαμε ότι όλα αυτά τα οποία διαδίδαν κατά καιρούς διάφορα κρέα στοιχεία στην Ελλάδα δεν ήταν αληθινά. Ο κ. Τσίπρας ούτε στεφάνι κατέθεσε στον Κεμάλ Ατατούρκ, ούτε συζήτησε θέματα πέραν της ατζέντας που η Ελλάδα επισήμως έχει αποδεχθεί τα τελευταία 30-40 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι μια επαφή πολιτική η οποία βοηθάει στη δημιουργία συνθήκων ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή όμως είναι ξεκάθαρο ότι κύκλισε η Τουρκία την ώρα που γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης, συνεχίζουν τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, των χωρικών υδάτων και με διεκδικήσεις στο θέμα της έρευνας και της διάσωσης, διότι αυτό είναι πλέον ο δούριος ύπος και το μέσο που μπορούν πιθανώς να διεκδικήσουν όπως εκείνοι νομίζουν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι θέλουν την ειρήνη και μακάρι να μην υπήρχαν ούτε παραβιάσει και παραβάσει του εθνικού εναερίου μας χώρου, ούτε των ειδικών μας υδάτων, ούτε προκλήσεις. Η Ελλάδα στην ιστορία της ποτέ δεν προκάλεσε. Αλλά να είστε σίγουρος, και θέλω να είναι σίγουροι και οι αναγνώστες εφημερίδες, ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε χωρίς να αναχαιτιστεί οποιοδήποτε αέριο μέσο περνά στα εθνικά κυρίαρχα στην άλλη του χώρου μα ή στα εθνικά κυρίαρχα ύδατά μα. Ό,τι μπαίνει αναχαιτίζεται. Αυτό είναι το δόγμα μα και επιτυχώς αναχαιτίζεται και θέλω σε αυτό να πω ότι οφείλεται στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, στου αξιωματικού, υπαξιωματικού, αλλά και τι γυναίκε τη πολεμική αεροπορία, του πολεμικού ναυτικού και του στρατού βέβαια στο σήμερα, αλλά κυρίω θα πρέπει να εξάρω τη σκληρή δουλειά κάνουν τα στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας με λίγα μέσα τα οποία διαθέτουν. Και με μεγάλα προβλήματα. Και μια καταφερειά στο προσωπικό, να κλείσουμε με αυτό. Ξέρετε, οι στρατιωτικοί κάτι περιμένουν από εσάς. Τους έχετε διαβεβαιώσει ότι θα υλοποιήσετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχετε κάτι νεότερο, κάτι πιο χειροπιαστό? Καταρχήν, όπως είδατε, όλα αυτά τα οποία λεγόντουσαν προεκλογικά αντιναξιωματική αντιπολίτευση και όλοι πήθηκαν γι' αυτό. Θεωρώ εντελώς ατυχή τη στάση του κ. Μαϊμαράκη στο θέμα του στρατηγού του Ναυάρχου Αποστολάκη. Λυπήθηκα γιατί ο κ. Μαϊμαράκης έχει περάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν περίμενα ότι θα τον πείσουν οι σύμβουλοι του να επιτεθεί κατά του αρχηγού Γιαθά με αυτόν τον τρόπο. Όπως επίσης λυπήθηκα που είδα να προσπαθούν να βάζουν στην πολιτική αντιπαράθεση το θέμα των ενόπλων δυνάμεων. Οι ενόπλες δυνάμεις πρέπει να μείνουν εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης. Σε αυτό το γραφείο είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Προκειμένου να συζητήσουμε την εθνική πολιτική που πρέπει να χαραχθεί. Στις ενόπλες δυνάμεις, σε σχέση με τους δανειστές και με τους θεσμούς, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς ποτέ δεν είδαμε κανέναν, ούτε θα δούμε κανέναν. Ούτε έχω επιτρέψει σε αξιωματικούς να συναντιόνται με τους λεγόμενους θεσμούς. Οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας διαχειρίζονται τα απόρριτα της χώρας και δεν περιλαμβάνονται σε έναν γενικότερο μηχανισμό. Όπως επίσης και στο θέμα των οικονομικής πολιτικής. Οι περικοπές στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι δυσανάλογες με τις περικοπές που έγιναν σε δημοσίους υπαλλήλους ή σε ιδιωτικούς υπαλλήλους. Οι συνταξιούχοι ιδίως, οι απόστρατοί μας, έχουν πέσει το εισοδήματά τους κάτω από το 60%. Δεν επέτρεψε και δεν θα επιτρέψω περαιτέρω πίεση, αλλά αντίθετα, την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή το κονδύλι το έχω εξασφαλίσει και βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εφαρμοστεί ή αποφασιστεί κακώς από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομικών, διότι δεν έχει γίνει το ίδιο με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, δηλαδή την Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα και την Πυροσβεστική.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει άμεσα. Δεν μπορεί να ζητάμε από αξιωματικούς υπαξιωματικούς της και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που εργάζονται επί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα και 365 μέρες το χρόνο, να ζουν κάτω από τα όρια της επιβίωσης. Γι' αυτό προσπαθούμε, μην έχοντας τη δυνατότητα να δώσουμε παραπάνω χρήματα, να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων και δεύτερον, να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε το βάρος τους. Οι κατοικίες για τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς σε όλη την Ελλάδα, στους χώρους που υπάρχουν όπλες δυνάμεις, αλλά και στο κέντρο, αποτελεί για μας προτεραιότητα. Και αυτή την προτεραιότητα θα την κάνουμε πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.